η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών, αμήν. Καθίστε, παιδιά. Χαίρο πολύ που σας βλέπω και μάλιστα χαίρο γιατί είστε και αρκετά παιδιά και κοπέλες και αγόρια. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι η γενιά εδώ στη Μεγαλόπολη αναπτύσσεται, μεγαλώνει με το Λόγο του Θεού. Να αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι τροφή και όπως πρέπει να έχουμε όρεξη για το φαγητό, πρέπει να έχουμε όρεξη για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Και όταν κάποιος έχει όρεξη για φαγητό, είναι δείγμα ότι έχει υγεία. Το έχετε ακούσει αυτό? Έτσι λοιπόν, και όταν κάποιος έχει όρεξη να ακούσει το Λόγο του Θεού, δείγμα ότι πάει καλά η ψυχή του. Θα ακούτε βέβαια και τα άλλα πράγματα, το σχολείο, τα ωραία που ακούτε, τα διάφορα, αλλά κατά πρώτο λόγο το Λόγο του Θεού, παιδιά. Όταν λέμε Λόγο Θεού, δεν είναι ανθρώπων λόγου. Είναι Λόγος του Θεού που είναι τεταμιευμένος, δέμε, που βρίσκεται σε αυτό το βιβλίο που λέγεται, διαβάστε, Αγία Γραφή. Επειδή το μάθημα αυτό είναι το τελευταίο πρώτων εορτών, να έχετε υπόψη την άλλη, το άλλο Σάββατο δεν θα κάνουμε μάθημα, έχετε μεγάλη, μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, η οποία είπαμε είναι μεγαλύτερα όλων των εορτών. Την είπαν πως Μητρόπολη των εορτών. Όπως από τη μητέρα γεννούνται τα παιδιά, έτσι από τη γιορτή αυτή σαν από μητέρα προήρθαν οι άλλες εορτές. Αλλά είπαμε, τι είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, ότι μεγάλη, επειδή αν δεν είχαμε Χριστούγεννα δεν θα είχαμε Θεοφάνεια, άρα τα Χριστούγεννα είναι μεγάλη γιορτή, ναι. Ναι, αλλά αν δεν είχαμε Ευαγγελισμό δεν θα είχαμε Χριστούγεννα. Γι' αυτό λέμε η μεγαλύτερα όλων των εορτών είναι ο Ευαγγελισμός. Και γι' αυτό το πολιτικό λέει σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο, κεφαλίδα όλων των εορτών είναι εορτή του Ευαγγελισμού. Η ένωση δηλαδή, η σάρκωση του Υιού του Θεού έγινε με τον Ευαγγελισμό. Όταν η Παναγία είπε γέννητο, ο άγγελος της έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα, το μήνυμα για την ανθρωπότητα ότι θα γεννήσει το Μεσσία, και η Παναγία δέχτηκε το μήνυμα. Αν δεν το δεχόταν δεν θα γινόταν το. Δηλαδή, Παναγία είπε γέννητο. Mm. Και λέγουν εκείνο το γέννητο ήταν μαγνήτης που τράβηξε τον Υιόν του Θεού στην κοιλία της Παρθένου. Και μέσα στην κοιλιά της Παναγίας τα τροπάρια μας πάνε και έρχονται και ολολέγουν για την κοιλία της Παναγίας. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Λοιπόν, εκεί έγινε η ένωση των δύο φύσεων. Θεία φύση, ανθρώπινη φύση ενώθηκαν στην Παναγία μας. Γι' αυτό και η Παναγία μας λέγεται εργαστήριο ενώσεως των δύο φύσεων. Λοιπόν, πηγαίνουμε για τη μεγάλη αυτή γιορτή, αλλά δεν φτάνει μόνο να κάνουμε Χριστούγεννα. Βρέθηκα χθες σε μια γιορτή, παρέκβαση κάνω τώρα. Με κάλεσαν στην πάνω πλευρά, να μην πούμε όνομα. Όνομα και με χωριό, το λέτε αυτή την παρεμία. Λοιπόν, ήταν η γιορτή χριστουγεννιάτικη. Και φέραν ένα νεαρό κάτι αυτό, ένα μακρομάλι, και έλεγε κάτι ρεμπέτικα τραγούδια, κάτι αυτά, κάτι ερωτικά τραγούδια και λέω, πες το καλό, τι σχέση τι έχουν τώρα τα Χριστούγεννα? Δηλαδή γι' αυτό ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και ήρθε κάτω στη γη να κηρύξει αυτό το βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο, για να τα περνάμε εμείς δηλαδή μια ζωή αμαρτωλή. Λοιπόν, εύχομαι αγαπητά παιδιά, εσείς που είστε παιδιά του Λυκείου, μορφωμένα παιδιά, εύχομαι να νοήσετε και με τα φωτεινά πνεύματα και με τη χάρη του Θεού προπάντων, με τη χάρη του Θεού, να νοήσετε το νόημα που έχει η ορτή αυτή. Και φέτο
τα Χριστούγεννα είναι πιο καλύτερα από πέρυσι. Το χρόνο ακόμη πιο καλύτερα και από φέτο. Δηλαδή κάθε φορά που τα εορτάζουμε κάτι το νέο να νιώθουμε. Αν τώρα κάνουμε Χριστούγεννα όπως και πέρυσι και προπέρυσι και λοιπά, δεν ανεβήκαμε καθόλου. Μένουμε στο χαμηλό επίπεδο που ήμεθα. Είναι πολλά που θέλω να σας πω, αλλά δεν έχουμε περιθώριο. Και εσείς τώρα που θα πάτε μετά, καφετέρια, ε? Έλα. Εγώ θέλω παρέκβαση να κάνω, φεύγω λίγο από το μάθημα, να πω, θέλω εσείς τα καλά παιδιά να κάνετε κατάληψη στην καφετέρια. Δηλαδή θέλω να πάμε όλοι και εγώ μαζί και να κάνουμε κατάληψη. Οπότε εκεί δεν θα επιτρέπεται να λένε τίποτε το άπρωπο κτλ. Και να κάνουμε παρεούλες και να κουβεντιάζουμε έτσι ωραία πραγματάκια. Να κάνουμε και το κατηχητικό. Ωραίο θα είναι αυτό. Πήγα κάποτε στην καφετέρια. Εδώ, που είναι εδώ παραπάνω, εδώ με καφετέρια. Εκεί είναι ακόμη τώρα. Στη γωνία. Εκεί, ναι. Mm. Εδώ, στο γυμνάσιο εκεί παρακάτω. 500 παιδιά ήταν. Σάββατο βράδυ ήταν που πήγα στην καφετέρια. 500 παιδιά ήταν. Πρώτα δεν μου άρεσε που ήταν η μη φωτα, ήταν σβηδένε τα φώτα. Δηλαδή τι γίνεται εδώ και σβήνουμε τα φώτα. Αυτό δεν μου άρεσε. Να έχουμε διαφάνεια. Λοιπόν, πήγα εκεί, πήγα στα διάφορα τραπέζια. Πω τσιγάρο, πω. Αφού μετά έκανε το ράθμο έτσι αυτά. Την άλλη μέρα κυριακή βρώμαγε το ράθμο από τσιγάρο. 500 παιδιά εκεί. Αλλά με δέχτηκαν τα παιδιά. Αυτό μου έκανε καλό εμένα. Θα ξαναπάω. Θυμήσου για να πάμε ένα Σάββατο. Να έχουμε και τίποτε να δώσουμε στα παιδιά. Λοιπόν, θέλω κατά πρώτο παιδιά να μην λέμε πολλά. Θέλω κατά πρώτο να σας πω να λέτε μία προσευχούλα με την οποία προσευχή θα κάνετε Χριστούγεννα κάθε φορά που τη λέτε. Κάνετε προσευχή πρώτα. Αλλή μόνο δεν κάνουμε προσευχή. Θυμήθηκα τώρα εδώ ένα ανέκδοτο να σας το πω. Το ανέκδοτο είναι πραγματικότητα. Ένα παιδάκι μικρό, παιδάκι λίγο μεγαλύτερο από τον Δημήτρη να πούμε. Ναι, τρίτη δημοτικού πήγαινε. Αυτό το παιδάκι το έστειλαν οι γονείς του στο θείο. Οι γονείς του ήταν πάρα πολύ καλοί και το έμαθα το παιδάκι να προσεύχεται προτού να κάνουν προσευχή, να φάνε το μεσημέρι, έκαναν προσευχή, προτού να κοιμηθούν το βράδυ, έκαναν προσευχή όλοι μαζί. Είχε μάθει το παιδί αγωγή καλή, πνευματική. Λοιπόν, ο θείος δεν είχε τέτοια πράγματα, δεν πίστευε στο Θεό. Λοιπόν, και όταν του έβαλαν στο παιδάκι, του έβαλαν το μεσημέρι να φάει το φαγητό του, το παιδάκι μαθημένο από το δικό του σπίτι σηκώθηκε και έκανε το σταυρό του. Για να φάει. Οι άλλοι το κορόδιψαν και του λέει ο θείος. Α, στο σπίτι σου λέει, αυτό κάνουν προσευχή. Ναι, λέει το παιδάκι. Όλοι κάνουν προσευχή. Ναι, όλοι κάνουν προσευχή. Σκέφτηκε το παιδάκι, λέει, τα γουρούνια μας δεν κάνουν. Καταλωτήρα. Σαν έλεγε, είναι γουρούνιο άλλος που δεν προσεύχεται. Το παιδάκι με την απλότητα φέρνει και λέει, τα γουρούνια μας δεν κάνουν προσευχή. Ωραία του το είπε. Να κάνετε προσευχή. Ο άνθρωπος, γι' αυτό λέγεται άνθρωπος, γιατί θρώσκει άνω. Δηλαδή κοιτάζει άνω. Αν σε ένα προάβλιο πάρουμε ένα ζευγάρι από τα ζώα, όλα κοιτάνε κάτω. Πρόβατα, κατσίκες, γουρούνια, κοιτάν κάτω, σκυλιά, γατιά κάτω. Εν μέσω αυτών των τετραπόδων ο άνθρωπος κοιτάει επάνω. Δείγμα ότι έχει υψηλή την καταγωγή του από πάνω από το Θεό. Έρχεται από το Θεό και πάει για το Θεό. Όταν λοιπόν δεν προσεύχει και ασχολείται όλο με τα κάτω, τι θα πάμε, τι θα πιούμε, τι να αποκτήσουμε, τότε δεν διαφέρει από τα ζώα. Λοιπόν, να κάνετε προσευχή, αλλά έχω να σας πω μια ωραία προσευχή που να τη λέτε πάντα. Δηλαδή προσευχή, παρακαλώ από τώρα, λένε που τα έχει όλα. Μήπως υπάρχει μία προσευχή, όλα που έχουν τα βιβλία, τα ψαλτήρια, όλα να κλείνεται αυτή η προσευχή, όλα τα, οι προσευχές όλων των λειτουργικών βιβλίων που έχει η Εκκλησία μας να κλείνεται σε ένα ρακοπότερο. Ναι παιδιά, υπάρχει μία προσευχή που έχει 5 λόγια. Μετράτε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Θα αποδείξω τώρα στο μάθημά μου ότι όποιος λέει αυτή την προσευχή εορτάζει Χριστούγεννα.
Όχι μία φορά το χρόνο, 25 Δεκεμβρίου, αλλά κάθε φορά που λέγει αυτή την προσευχή. Πρώτα-πρώτα αυτή την προσευχή την είπαν πεντάλογο, γιατί έχει πέντε λόγια. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ από καμιά γιαγιά να πει στο αγκονάκι το μικρό, παιδάκι μου, πες πέντε λογάκια στο Θεό. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Το πέντε λογάκια. Παιδάκι μου, πες πέντε λογάκια στο Θεό. Δεν εννοεί να πει λίγα λόγια, εννοεί να πει την προσευχή που έχει πέντε λόγια. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Ακούστε παιδιά, όποιος λέει το Χριστό τον λέει Κύριο, δηλαδή τον δέχεται για Θεό. Κύριο λέμε το Θεό. Και ο Θεός μας τι είναι? Είναι τρία πρόσωπα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Κάνουμε το σταυρό μας. Όχι εκεί τα δάκρυα, εκεί. Ενωμένα. Γιατί είναι τριάδα, όχι χωρισμένη, αχώριστη. Ομοούσιο. Ούτε πάλι να κάνουμε τα δάκτυλά μας εκεί. Μερικοί το κάνουν εκεί, κάνουν έτσι το σταυρό. Σαν να υποτιμούμε ένα πρόσωπο. Εκεί. Ίδιο επίπεδο. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Προσκυνώ. Τι προσκυνώ? Δεν προσκυνώ το χρήμα. Ούτε προσκυνώ τη δόξα. Τα μεγαλεία του κόσμου. Προσκυνώ. Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Βλέπετε, η πίστη μας είναι πολύ βαθιά και δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε. Γι' αυτό και πέφτουμε σε σύμβολα. Και λέγεται η πίστη μας συμβολική. Παίρνουμε σύμβολα για να εκφράσουμε την πίστη. Το καταλάβατε? Ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Ένα πρόσωπο, ο Υιός, έγινε άνθρωπος, σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Αφού έγινε άνθρωπος, πήρε ανθρώπινο όνομα. Ο Υιός του Θεού,
Κύριο που τον είπαμε, Κύριο, έγινε άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι Θεός. Έγινε άνθρωπος και πήρε ανθρώπινο όνομα. Ποιο είναι το ανθρώπινο όνομα του Χριστού? Ιησούς. Ιησούς. Το όνομά του, κάθε άνθρωπος έχει το όνομά του. Το όνομα του Χριστού Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας. Το όνομα αυτό διδόταν και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιησούς στην Αβία, αν έχετε ακούσει, και άλλα πρόσωπα έφεραν το όνομα αυτό. Αλλά το όνομα, και πήρε το όνομα αυτό Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας, γιατί είναι ο πραγματικά κατά εξοχήν σωτήρας, ο μοναδικός για όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, τον είπαμε με την προσευχή αυτή, είπαμε την πεντάλογο προσευχή, τον Χριστό το λέμε, τον είπαμε Κύριο, Κύριο, άρα Θεό. Μετά το λέμε Ιησού, άρα τον δεχόμεθα άνθρωπο, ότι σαρκώθηκε. Προσέχετε παιδιά μια αλήθεια, ενώ έγινε άνθρωπος δεν έπαψε να είναι Θεός. Αυτό το καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε με το μυαλό, γιατί έγινε άνθρωπος αλλά δεν έπαψε να είναι Θεός. Πέστε μου μια λέξη. Θεάνθρωπος. Θεάνθρωπος. Με μια λέξη. Είναι θεάνθρωπος. Το ότι έγινε άνθρωπος, το ότι ο Κύριος έγινε άνθρωπος, έγινε Ιησούς, ενώ δεν έπαψε να είναι Κύριος, με μια λέξη το λέμε Χριστός. Το όνομα, το επίθετο, η έκφραση Χριστός εκφράζει και τη Θεία και την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και είπα ότι με αυτά τα τρία, Κύριε Ιησού Χριστέ, θυμούμεθα, ομολογούμε την εορτή των Χριστουγέννων, ότι ο Θεός μας σαρκώθηκε, έγινε Ιησούς, και αν και έγινε άνθρωπος δεν έπαυσε να είναι Θεός, το λέμε Χριστό, και μετά ερχόμεθα στον εαυτό μας και τον βλέπουμε τον εαυτό μας ελεηνό, με τα αμαρτήματά μας, με τα χάλια μας, ολοκρινιάζουμε, ολομαλώνουμε κλπ. Και δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο παρά να πούμε ελέησέ με Κύριε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Να τη λέει τακτικά αυτή την προσευχή. Και μάλιστα, εγώ θα σας κάνω δώρο και μήνα που είναι το αυτό. Δεν το έχω. Στην άλλη αυτή το έχω. Φέρνω το δικό σου. Το έχει. Στη ζακέτα μου μέσα είναι αυτή η δική μου ζακέτα. Θέλω να σας δώσω, θα κάνω δώρο με τη νέα χρονιά. Θα σας κάνω δώρο ένα σχοινί. Ο ένας πρέπει να τραβάει τον άλλον. Θα πάρετε όλοι από ένα σχοινί, θα το πάρετε δώρο το επόμενο. Είναι, έχει λεπτά αυτό, θα αγοράζετε, αλλά θα το κάνω δώρο εγώ. Ένα σχοινί. Και το σχοινί αυτό, για να μην κόβεται, έχει κόμπος. Πέστε μου και τα δυο μαζί. Σχοινί με κομποσχοινί. Είναι αυτό. Είναι μεγαλύτερα, είναι μικρότερα, είναι αυτά. Σοφία μου, φαίνεις από την αγκεδάβητα από το δωματάκι, ένα μεγάλο κομποσχοινί που έχω. Είναι κρεμασμένο εδώ, στο δωμάτιο αυτό. Το πέρα, το πέρα. Και παλαιότερα οι πνευματικοί, όταν εξομολογούσαν κάποιον και έκανε μια αμαρτία, πήγαινε, ας πούμε, έλεγε η κοπέλα ή το αγόρι, έκανε αυτό, είπα, το διάολο, που να μην το λέτε ποτέ, μεγάλη αμαρτία. Ναι, μπράβο, ναι. Έλεγαν ανάλογα, πνευματικοί έβαναν επιτίμιο. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις τρεις φορές αυτό. Θα λέει, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με. Το έχω μια φορά το πρωί, μια φορά το μεσημέρι, το βράδυ, για το τάδε αμάρτημα που έκανε, γιατί πήγε στο δικαστήριο και πήρε ψεύτικο όρκο. Τέλεια. Από αυτή την εποχή, παιδιά, βγήκαν οι Άγιοι. Στην αυτή. Τώρα. Λοιπόν, ναι. Θα πάρετε όλοι, θα σας φέρω όλοι να θυμηθείτε να αγοράσουμε για όλα τα παιδιά. Θα πάρουμε από ένα αυτό, από ένα κομποσχοίνι, και θα το λέτε κάθε μέρα. Και δεν είναι τίποτα. Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με. Ότι Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με. Και εγώ το λέω, γιατί μεγαλόπουλο, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κάνω ένα τέτοιο. Ένα κομποσχοίνι. Γιατί ξέρετε, εμείς όλο πρέπει να προσευχόμεθα για εσάς. Γι' αυτό και όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία, ξέρετε, και είμαι εκεί, ξέρετε πώς τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Μην τελειώνει. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών. Το έχετε ακούσει? Λένε, και το λένε οι ιερείς μάλιστα. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών
«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον μας». Λέω, τι λένε αυτή την ώρα? Δηλαδή η δουλειά η δική μου είναι να προσεύχουμε. Και λένε αυτοί, «Θεέ μου, με τις προσευχές του Δεσπότου σώσε μας». Αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Λοιπόν, θέλω να κάνετε και εσείς προσευχή. Και να λέτε αυτό, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Πολύ ωραία προσευχή, και είπαμε τη γιορτή αυτή, θυμούμεθα τα Χριστούγεννα. Ένα άλλο δεύτερο που ήθελα να σας πω, και αυτό θα το κάνεις μάθημα την άλλη φορά, θα κάνεις το μάθημα. Λοιπόν, ακούτε, και θα μαθητευθούν όλοι, θα δεις τι μάθημα κάνω αυτό. Ξέρετε παιδιά, τα Χριστούγεννα τα ζούμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Για να γίνει η Θεία Λειτουργία, ξέρετε τι γίνεται. Για να γίνει η Θεία Λειτουργία πρέπει να υπάρχει ένα κομμάτι ψωμί. Να μου πείτε πώς το λένε. Σώμα. Σώμα. Πώς το λένε. Σώμα. Ναι, ναι. Το κομμάτι ψωμί πώς το λένε. Πρόσφορο. Το λέτε πρόσφορο εσείς που είστε πολιτισμένοι εδώ. Εγώ είμαι από χωριό και το λέω καλύτερα. Γιατί το έμαθα από τη... Εγώ το λέω... Εγώ το είμαι από χωριό, στο χωριό μου λέω, το έλεγαν οι γιαγιάδες διαφορετικά, το έλεγαν λειτουργιά. Ξέρετε τι πάνε πει λειτουργιά. Αν δεν είναι αυτό, λειτουργία δεν γίνεται. Επειδή αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία, γι' αυτό το πήρε το όνομα της λειτουργίας. Το καταλάβατε. Το λένε λειτουργιά. Λοιπόν, πρόσφορο είναι το κανονικό αυτό, το κανονικό όνομα είναι πρόσφορο. Αλλά έχω φοβηθεί τη γλώσσα των απλών ανθρώπων που είναι έκφραση θεολογική και λοιπόν που το λέει λειτουργιά. Και ο ιερέας προτού να γίνει Θεία Λειτουργία, προτού να αρχίσει τη Θεία Λειτουργία, πριν στην πρώτη καμπάνα μετά, αν τα καταφέρετε κάποτε, δεν λέω τακτικά, πάτε μια φορά την πρώτη καμπάνα στη λειτουργία παιδιά. Αύριο είναι Κυριακή, θα πάτε εκκλησία. Λέγεται Κυριακή, πάει είναι το Κυρίου ημέρα. Τέρμα. Ή να είμαι θα ή να μην είμαι θα. Είπα σε κάποια κοπέλα. Δεν μου λες, λέω. Την Κυριακή πήγες σε εκκλησία. Ακούστε. Μου λέει όχι. Την προηγούμενη Κυριακή, όχι. Την προπροηγούμενη, όχι. Την παραπροπροηγούμενη, όχι. Την προπαραπροπροηγούμενη πήγες, όχι. Καλά λέω, τούρκεψες. Τι φαινόμενο είναι αυτό που πάτε Κυριακή Εκκλησία, παιδιά. Λέγεται ο Θεός. Από όλη την εβδομάδα εκλέγει μία, τη λέει, αυτή η μέρα είναι δική μου. Και πήρε το όνομα του Κυρίου. Πώς είπαμε του λένε το Θεό? Κύριο, δεν είπαμε. Και τη λένε Κυριακή. Τόσο πολύ είναι σημαντική η μέρα αυτή, ώστε αν γεννηθεί ένα κουριτσάκι ή και αγόρι, δεν μπορούμε να το πούμε. Και θέλω, θα το δω με το όνομα, μπορούμε να το πούμε Τρίτη. Μπορούμε να το βαπτίσουμε, το λέμε Τρίτη. Μπορούμε να το βαπτίσουμε να το πούμε Δευτέρα. Για να το πούμε Πέμπτη. Κυριακή μπορούμε να το πούμε. Έγινε όνομα. Το καταλάβετε. Είναι μια ιερά μέρα. Δεν μπορεί να ποδοπατείτε αυτή η μέρα ιερά. Να την κάνουμε πάμε εκδομή στα βουνά. Πάμε για κυνήγι. Πάμε για αυτό. Παίρνει ο Θεός τη χάρη του. Άντε μετά να δεις προκοπή άνθρωπε. Χωρίς το Θεό. Είδατε εκεί τον παπά που λέει. Υπέρ τουριστήνε ημάς. Παρακάτω λέει. Από πάσης θλίψης παρακάτω λέει, οργείς. Και μη νομίζετε ότι ο Θεός οργίζεται και θυμώνει, σου παίρνει τη χάρη του. Σου παίρνει τη χάρη του. Άντε να προκόψεις μετά χωρίς τη χάρη του Θεού. Πώς τον λένε τον άνθρωπο, μια παλαιότερη βρυσά έλεγαν έναν άνθρωπο, ξέρετε πώς τον έλεγαν έναν που δεν πάει, δεν έχει προκοπεί καθόλου, πώς τον έλεγαν. Αχαήρευτο. Το έχετε ακούσει αυτό. Αχαήρευτο. Δηλαδή δεν έχει χάρη Θεού. Άκου γλώσσα ωραία του λαού μας. Αχαήρευτο, αλειτούργητος. Τον αλειτούργητο παιδάκι μου θα πάρει. Τι προκοπή θα κάνει η γιαγιά. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε στροφή, να γυρίσουμε στο Θεό με τη νέα χρονιά. Πρέπει να ζητήσουμε το Θεό. Γιατί ερχόμεθα από το Θεό και πάμε για το Θεό. Δεν είναι ψέματα αυτά. Αυτά που λέω τώρα είναι αλήθεια. Αυτό λέγεται πίστη μας. Δηλαδή είναι πραγματικότητα αυτά. Πρέπει να τα βιώνουμε. Και ξέρετε, πρέπει να ετοιμαζόμεθα. Μπορεί να έρθουν και εχθροί και μας βάλουν εδώ το μαχαίρι. Και να μας πούνε αρνήσω την πίστη. Τι θα αρνηθούμε την πίστη?
αμαρτωλοί είμαι τώρα την πίστη, μην την αρνηθούν ποτέ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και το αίμα μας να αρχίσουμε για την πίστη. Με καταλάβατε τι σας λέω. Δηλαδή, το παιδάκι κι αν... Έφυγα τώρα από το θέμα, πήγα, αλλά και αυτά είναι ωφέλιμα. Μου κάνει έτσι, έχω τη χαρά που είστε πολλά παιδιά και με εμπνέετε. Δεν σας είπα για τον Άγιο, το έγραψα και αυτό και το, που το είπαν οι Άθη να βγάλει το σταυρό, μην το θέλω, δεν το βγάλω. Τον Αντριώνο. Ναι, ναι. Του είπαν να βγάλει, πέτα το σταυρό, λένε, όχι δεν το πετάω το σταυρό. Και ήταν και κανένα παιδί έτσι, ας πούμε, τα μοναστήρια από τα αυτά. Είχε μια πίστη από τη μάνα του. Να κάνει το σταυρό στο παιδάκι μου και τα λοιπά. Α, να έχει το σταυρό πάνω. Και τον κορόιδο που έχει το σταυρό και του λέει ο αρχηγός. Ευγένιος. Ναι. 19 ετών παιδί. Του είπανε, όχι δεν τον κάνει το σταυρό. Και μάλιστα υπάρχει βίντεο, θυμίστε να βρούμε το βίντεο να το δείτε, που τον εκτελούν. Που τον λέει αυτό, που το αυτό που τον... Το, θέλω να το βγάλω το σταυρό, δεν το βγάλει το παιδί το σταυρό και τον σφάζουν, είναι το βίντεο. Και αυτό έγινε τώρα πότε είναι το 90 τόσα, τώρα από τα τελευταία, τώρα να είμαι θα έτοιμη και για την πίστη μας παιδιά. Τι δηλαδή για το ποδόσφαιρο, μόνο θα, για την κοπελιά ο άλλος θα αυτοκτονεί, για το ποδόσφαιρο μόνο θα κάνουμε αγώνα. Την πίστη μας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι η πίστη μας. Πρέπει να το πάρετε σοβαρά. Ή είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια. Παιδιά, η πίστη μας ή είναι αλήθεια ή δεν είναι, ή είναι ψέματα. Άμα είναι ψέματα, να τον γκρεμίσουμε τον Άγιο Νικόλο. Γιατί με ψέματα θα κοροϊδεύουμε το λαό. Αυτό που σας είπα, αν είναι ψέματα η πίστη μας, τον Άγιο Νικόλο να τον γκρεμίσουμε. Και τούτο να το κάψουμε. Αλλά δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Χύθηκε αίματα για αυτά τα πράγματα. Αφού λοιπόν η πίστη μας είναι... Να το πω, είναι ζωντανό πραγματικότητα. Το Θεό το λέμε ζώντα Θεό, ζώντα Θεό. Αφού λοιπόν η πίστη μας είναι ζωντανή, πρέπει να τα πιστεύουμε αυτά. Λοιπόν, για τη Θεία Λειτουργία λέμε ότι ο ιερεύς κάνει, πάτε μια φορά, πάτε, χτύπησε η καμπάνα, θα πάω από την πρώτη καμπάνα, δείτε τι λογάκια λένε. Χάνετε την ακολουθία αυτή, την οποία τη λέμε όρθρο, για να φανταστείτε, να καταλάβετε πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό το τμήμα, είναι χτυπάει, μετά είναι τον όρθρο, είναι η Θεία Λειτουργία, για αυτό το τμήμα χτυπάει δύο φορές η καμπάνα. Για τη Θεία Λειτουργία χτυπάει μια φορά καμπάνα. Για τον όρθρο χτυπάει δύο φορές η καμπάνα. Να καταλάβετε από αυτό πόσο σημαντικό είναι ο όρθρος. Α, πάτε από το πρωί, θα δείτε εκεί το αυτό, πάτε και στο ψαλτήρι επάνω, έχουμε να μουρμουρίσετε μερικά λόγια, δείτε. Είπα κάποτε, μια φορά το μήνα είχαμε πει να κάνουμε εδώ τη Θεία Λειτουργία, επειδή ξέρω τα παιδιά δεν έρχονται. Έκανε γίνει τη λειτουργία 10 η ώρα, 9 η ώρα. Εγώ θα την τελειώνω γρήγορα, δεν θα παραλείπω τίποτα, αλλά γρήγορα την τελειώνω. Σε μισή ώρα, την 3 τέταρτη είναι έτοιμη. Δηλαδή να κάνουμε 9.30 ώρα τη λειτουργία, 10.30 την ώρα και μετά να πάμε όλοι μαζί εδώ. Το είχα πει, δεν είχατε έρθει. Τι σας έχω κάνει και τι αρνητικά έχω εισπράξει από εσάς. Καλά, τώρα αυτό τώρα το ακούτε. Αφού μοίρασα χαρτιά στο γυμνάσιο προηγούμενα χρόνια, είχες έρθει καμιά φορά στη Σοφία. Ναι, που κάναμε λειτουργία κάτω. Και τελειώναμε αυτό γιατί τα παιδιά θέλουν να κοιμηθούν, δεν τι παραπείραν να κοιμηθούν. Αν έλεγαν οι ποδοσφαιριστές πάμε πρωί στα βουνά για του φέκε, θα πηγαίνατε. Η Παναγία που χτυπάει την καμάνα της, αυτό δεν θα πηγαίνετε. Αρνούμε το Θεό, παιδιά. Αυτά είναι αμαρτήματα. Θέλω να αγαπήσετε τον Χριστό πάνω απ' όλα. Κατάλαβα, παντρευτείτε, θα αγαπήσετε μια κοπελούλα, ένα αγοράκι σου λίγο αυτό, παντρευτείτε, κάνω την οικογένεια. Ο πατέρας μου αγάπησε τη μάνα μου και έγινα εγώ. Ο πατέρας μου αγάπησε μια κοπέλα, τη μάνα μου και έγινα εγώ. Αυτά είναι ιερά πράγματα. Αλλά, αυτή είναι, μόνο να γίνετε επιστήμονα τη μία μέρα, φτιάξτε μια καλή κοινωνία. Ενηρευόμεθα από εσάς τα νέα τα παιδιά ένα καλύτερο μέλλον. Η κοινωνία μου δεν πάει καθόλου καλά. Εγώ, ο γέροντας είμαι, πεθαίνω. Αλλά ήμουν από εσάς. Και αν αυτή είναι η γενιά η παρούσα, τι θα γίνει μετέπειτα γενιά. Λέγαμε τώρα για τα παιδιά, για τα παιδιά που δεν πηγαίνουν εκκλησία. Αυτό λέγαμε, έτσι. Κοιτάξτε. Η μητέρα σας πάει εκκλησία γιατί έμαθα από τη μάνα της και πήρε την παράδοση. Τώρα τα νέα τα παιδιά που δεν πάνε εκκλησία, εσύ δηλαδή δεν πάτε εκκλησία, όταν θα παντρευτείτε, δεν θα έχετε,
παράδοση, δεν θα έχετε για να το πείτε στα δικά σας παιδιά. Δηλαδή εκεί πηγαίνει το μυαλό μου εγώ και πονάω πολύ. Ότι χάνεται η παράδοση. Διέλεγα, η μάνα μου έμαθε σε μένα να πάω εκκλησία, γιατί έμαθα από τη δική της τη μάνα και μου το εδίδαξε εμένα. Τώρα η νέα γενεά είναι αλειτούργητη, δεν μαθαίνουν ότι η Κυριακή πρέπει να πάμε εκκλησία. Επομένως όταν θα παντρευτούν οι κοπελές οι σημερινές, δεν έχουν τι να πούν στα παιδιά τους. Θα πάνε βέβαια κανένα μνημόσυνο, κανένα αυτό. Λοιπόν, να τελειώσω αυτό. Στη Θεία Λειτουργία, παιδιά, χρησιμοποιείται, κάνει ο ιερεύς, κάνει μια ιερά ακολουθία που τη λένε προσκομιδή, και από εκεί βγάνει μια μερίδα, την κεντρική μερίδα που λέει Ιησούς Χριστός νικά πρόσφορο, και μια στιγμή, ιερά στιγμή, που ο ιερεύς λέει τα σα εκ των σου, εκείνη την ώρα γίνεται θαύμα. Μην περιμένετε άλλα θαύματα. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι αυτό που γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Πνεύμα Άγιο κατεβαίνει από τα ουράνια και το ψωμάκι που είναι στο Άγιο Ποτήριο, στο Άγιο Δισκάριο, το κάνει σώμα Χριστού, και το κρασί που είναι στο Άγιο Ποτήριο το κάνει αίμα Χριστού. Βέβαια φαίνεται κατά τα είδη παραμένει. Φαίνεται ψωμί και κρασί, αλλά στην πραγματικότητα είναι σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί για φανταστείτε, να βγαίνει ο ιερεύς να κοινωνούν και να έλεγε ελάτε να κοινωνίες και να έδινε πραγματικό αίμα. Δεν πίνω με αίμα. Είναι έδινε κρέας. Πραγματικό. Και προσέχετε. Και ο Θεός μας έρχεται σε αυτό που τρώμε και πίνουμε. Τι τρώμε, ψωμί τρώμε. Τι πίνουμε, κρασί πίνουμε. Έρχεται σε αυτά τα είδη που τρώμε και πίνουμε και έρχεται πραγματικά ο ίδιος. Δεν είναι, φαίνεται για ψωμί και κρασί, αλλά δεν είναι ψωμί και κρασί. Είναι σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί ακούω μερικές που λένε, άντε κρασάκι, κρασάκι, λένε στο παιδάκι που δεν θέλει να κοινωνήσει. Ναι, κρασάκι, κρασάκι. Σας παρακαλώ, λέω, δεν είναι εδώ καμιά ταβέρνα η Εκκλησία να δίνει κρασί. Είναι, θα λέτε Χριστούλης. Χριστούλης.
Παιδιά, ακούστε. Αυτό από πού βγαίνει? Δεν έφυγα από το θέμα μου, για τα Χριστούγεννα λέω. Από πού βγαίνει αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού? Από πού είπαμε βγαίνει? Από το πρόσωπο, από τη λειτουργιά. Ο Χριστός από πού βγήκε και ήρθε ανάμεσά μας? Ήταν στα ουράνια. Εδώ είναι τα ουράνια, το κούτελο, να το κρατάμε καθαρό, είναι τα ουράνια. Κατέβηκε, κατέβηκε, κατέβηκε και πήγε στην κοιλά της Παναγίας και έγινε άνθρωπος. Γεννήθηκε από την Παναγία και είναι ο Ιησούς που έχουμε. Λοιπόν, ποιος μας τον έφερε τον Χριστό? Η Παναγία. Εντάξει. Ακούστε τώρα, όπως ο Χριστός βγήκε από την Παναγία, έτσι και από την κοιλιά του προσφόρου βγαίνει η κεντρική μερίδα και γίνεται Χριστός. Με το τασάκ των σών που έχει ο Ερεύς. Αυτό το καταλάβατε? Όπως ο Χριστός βγήκε από την Παναγία, επαναλαμβάνω, έτσι και από την κοιλιά του προσφόρου, το κυκλικό αυτό, βγαίνει μία μερίδα που γράφει Ιησούς Χριστός νικά, και η μερίδα αυτή αγιάζεται από τον ιερέα. Όχι, παιδιά, το χέρι του ιερέου. Γι' αυτό λέω να γίνετε παπάδες. Το βλέπετε αυτό το χέρι, παιδιά? Αυτό το χέρι. Αυτό το χέρι σε ένα βαρέλι που το λένε κολυμπήθρα έκανε έτσι, και το νερό, το βαρέλι είχε νερό από τη βρύση και έγινε άγιο νερό και βαπτίστηκαν παιδιά. Αυτό το χέρι το έκανε, του ιερέα το χέρι. Αυτό το χέρι το βλέπετε? Ήταν ένα ποτήρι, το άγιο ποτήρι, και μέσα το ποτήρι αυτό είχε κρασί, κρασί από το βαρέλι που πουλάνε έξω, και το ευλόγησε ο ιερεύθα το δωρεί και έγινε αίμα Χριστού. Αίμα Χριστού. Υπάρχει τίποτα ανώτερο? Αυτό, παιδιά, ιερείς να γίνεται, παπάδες να γίνεται, βρε παιδιά. Δεν θα γίνεται όλοι παπάδες, θα γίνεται. Αλλά βγάλε μεγαλόπολη και ένα παπά. 10 χρόνια εγώ δεν έκανα τίποτα. 10 χρόνια εγώ δεν έκανα τίποτα. Πετάχτε με στο ρέμα. Φέρτε κανέναν άλλο δεσπότη να μπορεί να κάνει την πόλη πόλη Θεού. Λοιπόν, με τη χείρα του ιερέου, λοιπόν, με την ευλογία, αυτό γίνεται αίμα Χριστού. Γι' αυτό και λέγω τώρα ότι το πρόσφορο, αυτό που μου είπατε, η λειτουργιά, συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας. Και ο ιερέας, δεν έχετε δει πως γίνεται προσκομιδή, παίρνει το πρόσφορο εδώ, δίνεται τα ιερατικά του, όλα τα ιερατικά του, πλένει τα χέρια του, δείγμα, όχι ότι είναι κάθαρα τα χέρια, δείγμα ότι πρέπει να είμαι καθαρός ενώπιον του Κυρίου, κάνει 3 μετάνοιες μπροστά και παίρνει το πρόσφορο και το πάει εκεί. Δηλαδή τι το έκανε, από εδώ που ήταν το έκανε εκεί, πέστε μου τι το έκανε? Ύψωμα, το ύψωσε. Και είπε κάποια ευχή, το σταυρώνει με τη λόγη και λοιπά, και βγάνει τη μερίδα και τη βάζει στο Άγιο. Δηλαδή αυτό το ύψωσε. Όταν λέμε ύψωμα, αυτό εννοούμε. Εκείνο που υψώθηκε στην προσκομιδή. Και όταν παίρνει αντίδραση, δηλαδή, θέλω από εκείνο το ύψωμα. Δηλαδή, θέλω από εκείνο που υψώθηκε, θέλω ύψωμα. Τώρα βέβαια είναι πολύ που διτάνει. Δηλαδή. Και δεν του λέει στα χωριά, εγώ κατάγομαι από χωριά. Ξέρετε πως το λένε? Το ύψωμα της Παναγίας. Θέλω εσύ να μου πείτε τώρα γιατί λένε για της Παναγίας. Γιατί το λέει? Ναι, λέγει η Σοφία. Γιατί είπαμε το πρόσφορο συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας. Επειδή το πρόσφορο συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας. Και λέμε, όπως από την κοιλιά της Παναγίας βγήκε ο Χριστός, έτσι και από αυτό το πρόσφορο, αυτό το κομμάτι το λέμε πρόσφορο, το λέμε λειτουργιά, από την κοιλιά, δηλαδή από το κεντρικό σημείο, θα βγει ο Χριστός, θα βγει η μερίδα αυτή και με την ευλογία του ιερέα θα μεταποιηθεί, θα γίνει, θα μεταβληθεί σε σώμα Χριστού, και γι' αυτό το λέει, θέλει το ύψωμα της Παναγίας. Γιαγιούλα, άσμε, σε παρακαλώ. Εκείνο το ύψωμα, και λέει η γιαγιά. Και επιμένει η γιαγιά, το ύψωμα της Παναγίας. Άκου γλώσσα το λόγο. Τώρα, δημαρχαίοι και υπουργαίοι και πρωθυπουργαίοι δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα, ύψωμα της Παναγίας, γιατί δεν μεγάλωσαν με αυτά τα πράγματα. Αλλά θέλω εσείς, που είτε έτσι μια καινούργια γενεά, να είστε φωτισμένοι, ποτισμένοι και τεθραμένοι με τα νάματα του, με το Λόγο του Θεού. Σας έφερα εδώ ένα σημείο να το διαβάσω. Είναι η αρχή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Παιδιά, ακούστε. Θα σας πω τώρα με 3 λογάκια
για το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, με τρία λογάκια μόνο. Προσέχετε. Επικαλούμε την, αυτή, την ευφυΐα που έχετε για να το καταλάβετε. Τον ερχομό του Χριστού τον είχαν προφητεύσει οι προφήτες. Ότι θα έρθει, θα έρθει. Και μάλιστα τον είχαν ζωγραφίσει, τον είχαν παραστήσει. Δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά του. Θα κατάγεται από εκεί, θα γεννηθεί εκεί, θα έχει μαθητάς, θα κηρύττει με παρεμβολές, ότι θα πάθει, θα σταυρωθεί, ότι θα τον χτυπήσουν. Όλα αυτά είναι προφητευμένα από την Παλαιά Διαθήκη. Το καταλάβατε αυτό, έτσι. Ναι. Ώστε ο Μεσσίας που θα έρθει να μην την πάθουν και πάρουν άλλον για Μεσσία, πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που είναι γραμμένα εδώ στην Παλαιά Διαθήκη. Το προτρέτο δηλαδή, πώς να το πω, πέστε μου καμία άλλη λέξη, ναι. Το καταλάβατε αυτό. Ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει θα έχει τα χαρακτηριστικά που είπαν οι προφήτες. Ισαΐας, Ιερεμίας, Δαβίδ ο προφήτης, Εζεκίηλ, όλοι οι προφήτες, Δανιήλ. Διαζωγράφησαν το πρόσωπο του Μεσσίου και πραγματικά, ναι. Εκείνος είναι, γιατί έκαναν πολύ τον Μεσσία, τον ψεύδο Μεσσία. Εκείνος είναι ο πραγματικός Μεσσίας, στον οποίο εφαρμόζονται οι προφητείες των προφητών. Γεννήθηκε ο Χριστός και οι Ιουδαίοι δεν του παραδέχτηκαν. Οι Ιουδαίοι τώρα ακόμη περιμένουν Μεσσία. Υπομονή που την έχουν, ακόμη περιμένουν Μεσσία. Λοιπόν, ο Ματθαίος που καταγόταν, που ήταν Ιουδαίος, ήθελε, πονούσε διότι οι πατριώτες του, ενώ διάβαζαν την Παλαιά Διαθήκη, δεν δέχτηκαν τον Μεσσία, τον Ιησού για Μεσσία, τον Υιόν, το παιδί της Παρθένου, και γράφει ένα Ευαγγέλιο που έχει 28 κεφάλαια, το λεγόμενο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και λέει, καθίστε κάτω, να σας πω τι λέει το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, καθίστε κάτω, γιατί δεν δέχεστε τον Ιησού τον Υιόν της Μαρίας, γιατί δεν τον δέχεστε, δεν τον παραδέχεστε για Μεσσία. Αυτός είναι ο πραγματικός Μεσσίας. Λοιπόν, τα βιβλία κάτω. Δεν λένε τα βιβλία ο προφήτης Μιχαίας ότι θα γεννηθεί ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει, θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Ναι, λένε. Ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Δεν λένε τα βιβλία ότι θα κατάγεται από τη φυλή του Δαβίδ. Ναι, λένε. Λοιπόν, κάτω οι κατάλογοι, οι γενεολογικοί κατάλογοι, τα ανοιξιαρχεία κάτω. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Κοιτάξτε το δύο στίχο. Λέτε. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας εγέννησε τον Φαρέ. Εκείνο, κατεβατό ολόκληρο. Ναι. Και όλα αυτά, κοιτάτε που καταλήγουν. Πάτε στο στίχο 18. Όχι 16. Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ. Τον άντρα Μαρία, εξής από την οποία γεννήθηκε Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Λοιπόν, ορίστε πράγματα, μαθηματικά πράγματα, δηλαδή πράγματα που το λένε τα καταστατικά, το λένε τα βιβλία, η ιστορία το λένε. Λοιπόν, βρήκαμε. Ο Μεσσίας, λέει ο προφήτης Μιχαίας, θα κατάγεται, θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Γεννήθηκε στη Βηθλέμ ο Ιησούς. Λένε τα βιβλία ότι θα κατάγεται από την γενεά του Δαβίδ. Ορίστε. Κατάγεται από την γενιά του Δαβίδ. Λένε τα βιβλία ότι θα προσκυνηθεί από μάγους. Και αρχίζει λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο, κεφάλαιο Β, του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, ιδού μάγοι από Ανατολών. Το βρήκατε? Στον πρώτο στίχο, παιδί μου, ιδού μάγοι από Ανατολών παραγένοντος σε Ιεροσόλυμα. Έτσι. Ναι. Λένε τα βιβλία για τον Μεσσία ότι θα πάει στην Αίγυπτο και θα ξανάρθει από την Αίγυπτο. Λέει εκεί η επιλέξη, εξ Αιγύπτου κάλεσε τον Θεό. Αυτό έγινε με τον Ιησού. Γιατί δεν τον δέχεστε? Καταλάβατε ποιος είναι ο σκοπός του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Χάρηκα πάρα πολύ. Τώρα, όχι επειδή μάλωσα, να μην ξανάρθει, στο άλλο μάθημα θα μάλωσα πιο πολύ ακόμη. Ξέρετε γιατί? Με βάνει ο Θεός να σας τα πω. Και εγώ δεν θα πω. Θα φοβηθώ, ναι, μην αρχίσουν και βγάλουν μαντιλάκια και κλαίνε και αυτό. Δεν τα λέω Χριστούλη, δεν λέω. Είστε καλά, αύριο Κυριακή θα δείτε τι ωραία που θα πάει η εβδομάδα.
θα λέτε πήγα εκκλησία. Και να μην νιώθετε καλά αν δεν πήγατε μία Κυριακή εκκλησία. Να μην νιώθετε καλά την εβδομάδα αν δεν πήγατε μία Κυριακή. Κάθε βράδυ θα κάνετε προσευχή. Θα σταυρώνω το μαξιλά τρεις φορές, το όνομα του Πατρός και του και το Αγίου Πνεύματος, αμήν. Παιδιά, τι να σας πω. Του είχα μάθει από μικρό, μου το έχει πει η μάνα μου. Έλεγε το Θεωτό και Παρθένο και ένιωθα ότι κοιμάμαι στην αγκαλιά της Παναγία. Ωραία. Τώρα δε, είναι και την προσευχή μου, βέβαια την κάνω τώρα, είμαι μεγάλος, την κάνω την προσευχή μου, αλλά θέλω και να σταυρώνω το μαξιλά. Και μερικές φορές λέω, το σταύρωσα το μαξιλά, το σταύρωσα. Και είμαι κουρασμένος και σηκώνομαι για να σταυρώσω το μαξιλά. Δεν νιώθω ωραία δηλαδή. Κάνε προσευχή, τι, σαν και εκείνο το παιδάκι, θυμάσαι το ανέκδοτο που είπε. Κάνε το όλη προσευχή, τα γουρούνια μα δεν κάνουν. Μπαμ! Να και να μάθα να κάνετε και μετάνοιες. Ξέρετε τι πάει να πει μετάνοια. Ε? Να, και αυτή την καρδιά δεν κάνει. Είμαι εκεί, εκεί. Πέφτω κάτω. Και σηκώνουμε πάνω. Δεν το έχετε δει αυτό. Ε? Αυτό είναι ολόκληρη θεολογία. Να βλέπετε να έχω βάλει μπαλονάκι 19 κάνω μετάνοια. Ναι, αλλά πρέπει να γονατάω. Και γι' αυτό στα το site των σών που πρέπει να γονατάμε, μου φέρνει εδώ, μου φέρνει ένα φαινάκι, κάνω έτσι και ακουμπάω πάλι και δεν θα του περάσει πειράτη μου, πρέπει να γονατάω.
Θεός με έκανε, να σας πω τι πάνε να πει μετάνια. Ο Θεός με έκανε έτσι. Άνθρωπο, βασιλιά του κόσμου ολοκλήρου. Άρχοντα, Θεό. Ο άνθρωπος είναι Θεός στη γη. Όμως η αμαρτία τον έριψε κάτω. Τον έκανε, τον σμπαράλωσε. Αυτό το άγαλμα το ωραίο που λέγεται άνθρωπος, η αμαρτία το έκανε ρήπιο. Πέφτω κάτω. Αλλά η αγάπη του Θεού δεν μ' άφησε κάτω. Ήρθε από ψηλά που ήταν ο Θεός, από ψηλά εδώ, κατέβηκε και ήρθε εκεί, εκεί στη μιζέρια μας και μας σήκωσε πάνω. Γι' αυτό και λέει, Χριστός επηγής, παρακάτω, υψώθηκε. Χριστός επηγής, υψώθηκε. Δηλαδή η μετάνοια έχει τη δημιουργία των άνθρωπων, το μεγαλείο του ανθρώπου, την πτώση και την ανόρθωση του ανθρώπου. Κάντε τις μετάνοια. Είναι δε και γυμναστική. Να γυμνάζετε το σώμα, να τρέχετε. Πηγαίνετε, εγώ μικρός το έπαινα στο πίντημα το τρέξιμο, το βαρύ λιθάρι, έλεγα και τον όρκο. Ωραία πράγματα, αυτά είχαμε, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Έλεγα τον όρκο, θυμάμαι, τον είχαν έλεγα, δηλαδή προτού να αγωνιστούμε ορκιζόμεθα ότι δεν θα δολοπλοκίσουμε, γιατί μένα θυμάμαι τρέχαμε, το έπαιρνα στο τρέξιμο. Το σώμα θυμάμαι και έλεγα δεν θα επιδιώξω να νικήσω με δόλων τους αντιπάλους μου. Όρκο αυτό εκεί τον έχω και ελκύζομαι όλοι. Δεν θα επιδιώξω να νικήσω με δόλων τους αντιπάλους και μετά κάναμε τα αγωνίσματα, επικαλούμε το Θεό δηλαδή. Και θυμάμαι στο τρέξιμο κάποτε εμένα, επειδή το έπαιρνα στο τρέξιμο, μου βάνει μια παιδικλωσά, το λέτε, και πέφτω κάτω, είχαμε το πόδι μου, είχαμε προβλήματα μετά. Αυτό παραπεί δόλος. Ωραία πράγματα. Ήθελα να πήγαινε αυτό. Ήθελα να ήμουν 15 ετών τώρα. Να πήγαινε γυμνάσιο. Θα γινόμουν παπάς. Όχι δεσπότης. Παπάς. Αυτό ωραία. Με ένα σακούλια γύριζε τα χωριά. Να σε καλά. Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.